Κυρίες και κύριοι, το eFood σήμερα έχει στάσει στη Βαρκελόνη. Είμαστε στην κεντρική αγορά της Βαρκελόνης. Θα πάμε να βρούμε τι θα φάμε μέσα, τι θα πιούμε. Αυτά τα δύο δεν μπορούμε να τα κάνουμε. Κάτι άλλο, για πάμε. Θα φάω ένα σουβλάκι φράουλα με σοκολάτα. Κεράσες. Τι τεράστια φράουλα είναι. Δες τα κεράσια πως είναι. Σαν μήλε. Πολύ καλό. Γενικά η φράουλα είναι το πιο ξινό φρούτο και πάντα θέλει κάτι στο γλυκό. Γι' αυτό συνήθως βάζουμε καμιά ζάχαρη κάτι. Αυτή η σοκολάτα έχει κάτι ζάχαρη. Έχει άπειρους χυμούς εδώ, μόλις τους φτιάχνουν φρέσκους. Δεν έχουμε πάρα πολλούς φυσικούς χυμούς στην Ελλάδα και ειδικά φθηνούς. Είναι λες και το μόνο φθηνό φρούτο στην Ελλάδα είναι το πορτοκάλι. Ενώ περπατούσαμε, βρήκαμε ρισόλε, ποτέιτο με σπανάκι και τυρί. Γράφειας. Α, δεν κακό. Είναι σαν μια τεράστια τυροκροκέτα με σπανάκι. Είναι η πιο μεγάλη τυροκροκέτα που έχω πάει ποτέ. Έχουμε καταφέρει να βρούμε σουβλάκι ή καλαμάκι, όπως θέλετε να το πείτε, στη Βαρκελόνη, κοτόπουλο και δες με μικρά λουκανικίδια. Καλή ιδέα, δεν έχουμε στην Ελλάδα. Σουβλάκι τσορίθος. Και η απίστευτα είναι ένα καταπληκτικό χωριάτικο λουκάνικο. Αλλά είναι πολύ καλή ιδέα. Έχει πάρα πολύ κρέας που μπαίνει στο έτσι. Με δύο διαφορετικά είδη από λουκάνικο. Μπορείς να πάρεις ένα χωριάτικο, ένα τσουμαλιάς, ας πούμε, και να το τρως έτσι. Και εδώ έχουμε έναν πάγκο που έχει εμπανάδας και μπουρίτος και αυτά εδώ, τα οποία λέγονται 3 ευρώ. Δεν έχουν κάποια ονομασία, έτσι θα τα λέμε. Τα 3 ευρώ θέλω. Τα 3 ευρώ κοψιδάκι. Τι κρέπες είναι αυτές. Αυτό λέγεται εικόνο γκουρμέ, 5 ευρώ πανάκριβο, αλλά έχει έτοιμο καστεράκι σαλαμάκι. Δηλαδή, άμα πάρεις και μόνο στο ψωμάκι σου, έτοιμος να φτιάξεις το τοστάκι. Είναι τρομερό γιατί έχουν τα φρούτα μαζί με τα κρέατα, μαζί με τα θαλασσινά, αλλά σε κλειστή αγορά μυρίζει τρομερά έντονα. Σε αυτό το μαγαζί έχουμε βρει θαλασσινά, βλέπετε εδώ, σε χαρτί έτοιμα, τα παίρνεις, τα τρως. Λέω να παίξω μίξ σαλάτα. Σαλάτα seafood. Είναι μια ταποδοσαλάτα με πιπεριές και ψύχα καμπουριού, αυτή είναι από μίμηση. Τέλειο. Αν σας άνοιξε η όρεξη και η Βαρκελόνη σας πέφτει μακριά, μην ανησυχείτε, μπείτε στο eFood, παραγγείλετε να φάτε, να πιείτε χυμούς που μας είδατε, να φάτε θαλασσινά, να φάτε σουβλάκια. Μέχρι το επόμενο eFood Goes to Europe. Γεια χαρά.